Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Εμπορίου για να δούμε τον Γενικό Γραμματέα του Καταναλωτή. Μετά από ένα επεισόδιο που συνέβη εχθές, εντελώς ανετιολόγητα, στο Μαρούσι, στο παζάρι χωρίς μεσάζοντες που οργανώνει ο αλέγγυος δρόμος, η δομή δηλαδή, αλέγγυος δρόμος στο Μαρούσι. Είναι η τέταρτη φορά που οργανώνεται, κανένα πρόβλημα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής και οι παραγωγοί είχαν όλα τα χαρτιά τους, όμως εμφανίστηκαν ελεγκτές από το Υπουργείο Εμπορίου και Ανάπτυξης, ζήτησαν τα χαρτιά και όλα τα νόμιμα αποδεικτικά των παραγωγών, οι παραγωγοί τα έδωσαν, οι άνθρωποι αυτοί δεν είπαν τίποτα, πήγαν παραπέρα, εξαφανίστηκαν για ένα διάστημα μιας ώρας και επανήλθαν με πρόστιμα 1.000 ευρώ ανά παραγωγό. Συνολικά σε 15 με 16 παραγωγούς έδωσαν αυτά τα πρόστιμα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι θέλει να χτυπηθεί το κίνημα χωρίς μεσάζοντες, ένα κίνημα που είναι εξαιρετικά διαδεδομένο σε όλη την Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο ακριβώς για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες φτώχειας στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες, ώστε να βρούνε δηλαδή φτηνότερα προϊόντα μέσα σε αυτή τη γενική ακρίβεια που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Όλα τα προϊόντα να ακριβαίνουν αντί να φτηνένουν. Δομές αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα λοιπόν κινητοποιούνται, φέρνουν παραγωγούς αφού οι ίδιες οι δομές κάνουν ένα μεγάλο έργο όπου καταγράφουν όλες τις ανάγκες των δημοτών γύρω στην περιοχή που βρίσκονται και αυτή τη στιγμή θέλουν και έτσι οι κάτοικοι των πόλεων μπορούν να βρίσκουν ποιοτικά προϊόντα σε εξαιρετικά καλές τιμές που βεβαίως δεν κάνουν τα σούπερ μάρκετ, ακόμη και ούτε και οι λαϊκές αγορές. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτό το κίνημα αλληλεγγύης θέλει να χτυπηθεί. Είναι προφανές ότι το κάνει η κυβέρνηση, γιατί είναι η παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης σε αυτή την ιστορία. Είναι μια μεγάλη παρέμβαση πολιτική, δεν θα την αφήσουμε αναπάντητη αυτή. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν να χτυπήσουν και αυτό το κίνημα που έχει μεγάλη πια πάρει έκταση στην ελληνική κοινωνία, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ είμαστε 3 βουλευτές εδώ, ο Δημήτρης Στρατούλης, ο Απόστολος Αλεξόπουλος και εγώ. Δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ. Αν νομίζουν ότι θα μας ξεπετάξουν τόσο εύκολα με το να μας λένε ότι είναι απασχολημένος ο ένας και ο άλλος και δεν μπορεί να μας δεχτεί, εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε, γιατί αυτό για μας αποτελεί φοβερή πολιτική παρέμβαση στο λαό που δεν έχει να φάει, να χτυπηθεί ακόμη και αυτή η δυνατότητα που έχει μέχρι στιγμής. Θα την υποστηρίξουμε πολιτικά μέχρι τέλους και θα πάμε εκεί που χρειάζεται να πάμε.